Αυξάνονται οι αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης του Δέλτα του Εύρου, καθώς θα περιλαμβάνεται και η περιοχή της Αμοθράκης μετά την ψήφιση του ανάλογου νομοσχεδίου την ερχόμενη Πέμπτη. Όλο αυτό όμως έρχεται τη στιγμή που το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων των φορέων είναι αβέβαιο. Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός προβλέπει την επέκταση της αρμοδιότητας και του φορέα διαχείρισης του Δέλτα του Εύρου, ο οποίος μετονομάζεται σε φορέα διαχείρισης Δέλτα Εύρου και Σαμοθράκης. Σε αυτόν εντάσσονται πλέον οι δύο περιοχές Νατούρα του νησιού, το νότιο δασικό σύμπλεγμα Κύρκης Εσίμης Κοράχης, η θαλάσσια περιοχή από τα σύνορα με την Τουρκία μέχρι το μέσον περίπου της Ροδόπης και το σπήλαιο της Μαρόνιας. Με το νέο νομοσχέδιο που αναμένουμε ότι θα ψηφιστεί την Πέμπτη που μας έρχεται, περιμένουμε οι αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Εύρου να αυξηθούν κατά πολύ. Οι χωρικές αρμοδιότητες και άλλες περιοχές Natura 2000 θα επέλθουν στην δικαιοδοσία του φορέα διαχείρισης στα πλαίσια της κάλυψης όλων των περιοχών της Ελλάδας, όλων των περιοχών Natura της Ελλάδος από κάποιον φορέα διαχείρισης, έτσι ώστε να αυξηθεί το καθεστώς προστασίας, μάλλον να βελτιωθεί το καθεστώς προστασίας. Ποιες περιοχές τώρα παίρνει ο φορέας διαχείρισης ο δικός μας? Είναι όλη η Σαμοθράκη, είναι η θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σαμοθράκη και στην Αλεξανδρούπολη, είναι το νότιο δασικό σύμπλεγμα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι ανάμεσα στο Δέλτα του Εύρου και στο δάσος της Δαδιάς, όπως επίσης και ένα τελευταίο, το σπήλαιο της Μαρόνιας. Για πρώτη φορά προβλέπεται χρηματοδότηση των φορέων από τον κρατικό προϋπολογισμό και αντιμετωπίζεται το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών Natura. Παράλληλα όμως θα πρέπει να υπάρξει λύση και για τα θέματα του προσωπικού των φορέων, οι οποίοι στο εξής, λόγω των διευρυμένων αρμοδιοτήτων τους, θα χρειαστούν και στελεχειακή ενίσχυση με νέες ειδικότητες. Ό,τι καταλαβαίνουμε, η χωρική αρμοδιότητα υπερδιπλασιάζεται στο φορέα μας. Αυτό βέβαια θα έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Αλλά νομίζω ότι έχουμε μία δομή εδώ η οποία είναι πάρα πολύ καλή και νομίζω ότι αρχικά θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Αλλά σιγά σιγά θα χρειαστεί να αυξηθεί το προσωπικό στο φορέα μας για να καλύψει αυτές τις περιοχές, γιατί δεν είναι μόνο ότι θα πρέπει να δώσουμε κάποιες γνωμοδοτήσεις για αυτές τις περιοχές που μπορούμε να τις μελετήσουμε, αλλά θα χρειάζεται να υπάρχει κάποιος σε αυτές τις περιοχές και να μελετά και άλλα στοιχεία. Γιατί μπορεί να μελετάμε, ας πούμε, στο Δέλτα τα πουλιά ή τα νερά, για σκεφτείτε όμως, στη θαλάσσια περιοχή θα πρέπει να μελετήσουμε και άλλους οργανισμούς, θαλάσσιους οργανισμούς κτλ. Άρα περιμένουμε ότι θα έχουμε και περισσότερα κονδύλια και περισσότερο προσωπικό στο φορέα μας. Οι φορείς διαχείρισης, μεταξύ άλλων, μεριμνούν για τη συλλογή ταξινόμηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων για τις περιοχές ευθύνης τους, καθώς και για τη συγκρότηση και λειτουργία σχετικών βάσεων δεδομένων και τεκμηρίωσης σύμφωνα με τα υπάρχοντα εθνικά πρότυπα. Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους από τις αρμόδιες αρχές. Οι αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης έχουν να κάνουν γενικά με τη διαχείριση αυτών των περιοχών. Δηλαδή, αν έρθει για γνωμάτευση κάποιο έργο, θα πρέπει να περάσει από το φορέα διαχείρισης. Τα οικοτουριστικά προγράμματα που γίνονται, αρμοδιότητα έχει ο φορέας διαχείρισης. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, και αυτό έχει να κάνει με το φορέα διαχείρισης. Η παρακολούθηση των οργανισμών αλλά και της ποιότητας περιβάλλοντος γενικότερα είναι αρμοδιότητα του φορέα. Βέβαια, αυτό σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, όπως είναι το Δασαρχείο, το Λιμεναρχείο, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική, όλα αυτά τα χρόνια συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά με αυτές τις υπηρεσίες. Άρα λοιπόν είναι μεγάλο το εύρος των αρμοδιοτήτων των φορέων διαχείρισης. Απλά να επισημάνω ότι η Ελλάδα γενικά έχει πολύ σημαντικές προστατευόμενες περιοχές, γιατί νομίζω ότι έχουμε κάποια υστέρηση σχέση με τη διαχείριση, αλλά παρόλα αυτά έχουμε ένα φοβερό πλούτο φυσικό. Εκεί μην νομίζω ότι είμαστε η μεγαλύτερη περιοχή. Υπάρχουν περιοχές όπως είναι η Πίνδος ή άλλες περιοχές, οι Πρέσπες, οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, είναι πολύ μεγάλες εκτάσεις, με πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία που ελπίζω μέσα από την δραστηριοποίηση των φορέων διαχείρισης θα διατηρηθούν πάρα πολλά χρόνια ακόμα.